εδώ στο χώρο του Passion Vitamin, που συνεχίζει να είναι ανοιχτός, που συνεχίζει να εξυπηρετεί, και εσείς με χαμόγελο τρέχετε όλη μέρα εντός και εκτός. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Βεβαίως. Προσφέρουμε με πάρα πολύ αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο, γιατί μας έχουν δώσει. Μας έδειξε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έτσι είναι. Να προσφέρουμε. Θέλουμε να χτιστούμε σε όλους να έχουμε υγεία, να περάσει και αυτό το γεγονός που όλο τον κόσμο μας έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δεν θα δούμε αδικακουμένα μας πρόσωπα, θα είναι δύσκολα γενικά. Το τραπέζι με λιγότερα άτομα, έτσι. Να έχουμε υγεία, υγεία, αγάπη και πολύ πάσιο. Και πολύ, πολύ πάσιο. Έτσι είναι, να έχουμε υπομονή και θα έρθουν οι καλύτερες μέρες. Έτσι, φαντάζομαι ότι είμαστε σιγά σιγά στην ουρά αυτής της δύσκολης χρονιάς. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα γενικότερα, αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Έτσι, να ακολουθούμε τα μέτρα όπως και εσείς. Ο κύριος Γιάννης είναι επιποδός καθημερινά. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο με όλα τα απαραίτητα μέτρα όσον αφορά το κατάστημά μας. Δεν αφήνουμε τον κόσμο να μπει μέσα, εξυπηρετούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Έχετε βάλει εδώ το χώρο για να. Και delivery με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι αυτό, αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέσα τα οποία έχουμε πια επικοινωνίας, έχουν βοηθήσει τα μέγιστα. Γιατί φανταστείτε να μην υπήρχε αυτή η επικοινωνία του take away, του click away, του delivery κτλ. Που έχουν λυθεί τα χέρια. Έτσι. Σίγουρα. Πολύ ωραία. Χαίρομαι. Θέλω να ευχηθώ και σε εσάς χρόνια πολλά. Καλές γιορτές. Με υγεία σε όλο τον κόσμο. Σίγουρα. Με το χαμόγελο που βλέπω και την άμεση εξυπηρέτηση να συνεχίσουμε και τη νέα χρονιά πιο γερή και δυνατή. Και να σας μάθει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, διότι εδώ τα προϊόντα είναι εξαιρετικά. Τα αγνά υλικά φαίνονται. Έτσι, έτσι. Και θέλω να ευχαριστούμε πραγματικά όλο τον κόσμο της καλής μας που μας έχει. Μας έχει αγκαλιάσει πραγματικά. Ακριβώς. Το βλέπω, τα πρωινά είναι εδώ σε ουρίτσες, περιμένουν υπομονετικά. Άλλοι παίρνουν το τηλέφωνο για να καλέσουν και να παραγγείλουν ό,τι επιθυμούν. Κάθε μαγαζί πρέπει να έχει τη δική του ταυτότητα. Ναι. Πρέπει εμείς να έχει. Να κάνουμε κάτι πέρα από τα συνηθισμένα. Κάτι καινούριο, ναι. Ακριβώς. Ναι, γιατί ξεκινήσαμε, δώσαμε κάτι τελείως διαφορετικό στο νησί μας. Κάνουμε πάλι ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ακριβώς. Και μαθαίνουμε κι εμείς. Έτσι. Όλα εξελίσσονται και εμείς. Βεβαίως. Βλέπετε τις ανάγκες, τις απαιτήσεις του κοινού, των πελατών σας. Προσθέτουμε συνεχώς καινούργια προϊόντα. Ακριβώς. Και προσαρμοζόμαστε στις καταστάσεις. Έτσι. Σας εύχομαι λοιπόν υγεία, ό,τι καλύτερο, να περάσετε όμορφα. Και εδώ θα είμαστε και πάλι να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να κλείσω με τις εικόνες και από τον delivery εδώ που μας ενημερώνουν ότι καλώντας το 2243-110-266 μπορούμε να έχουμε ό,τι επιθυμούμε στο χώρο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Στον παραδοσιακό φούρνο της οικογένειας Τάλια. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Αλήθεια, κυρία Τάλια, πόσες δεκαετίες εδώ μετράμε? 7 δεκαετίες. Τόσες πολλές, τόσα πολλά χρόνια. Έτσι είναι. Να περνάει κανείς και να μοσχομυρίζει η γειτονιά. Από το εφτάζιμο, από το ψωμί, από τις τόσες μυρωδιές. Μέλημά του βέβαια ήτανε και όλης της οικογένειας να είναι πάντα χαμογελαστοί και να εξυπηρετούν με κάθε έτσι τρόπο τις ανάγκες των πελατών τους. Για να ακούσουμε. Θέλω να ακούσω έτσι σκέψεις και συναισθήματα από τα παιδικά σου χρόνια, έτσι. Γιατί είναι εδώ μέσα τα βιώματα. Εντάξει, άλλες εποχές, όμορφες, καλές. Ελπίζουμε
να ξανάρθουν αυτές οι εποχές. Βέβαια. Και εμείς το ίδιο ελπίζουμε. Έστω στο μισό να επανέλθουν αυτές οι εποχές. Ήταν δύσκολες εποχές από άλλες βέβαια συνθήκες. Πολύ καλύτερα. Απλές. Τώρα που τα θυμόμασταν, πολύ καλύτερα. Τότε θα λέγαμε ναι, αλλά τώρα όχι. Ήταν πολύ καλά τότε. Θέλω να θυμηθείς έτσι στιγμές. Τι ήταν αυτό δηλαδή που άκουγες από τους γονείς, ότι ήθελαν να περάσεις στον πελάτη, να νιώσουν έτσι άνετα εδώ, ότι είναι ο δικός τους χώρος επαγγελματικός. Πάντα ο πελάτης έχει δίκιο. Αυτό, το κλασικό και διαχρονικό. Ο πελάτης δεν θέλει να βλέπει τα προβλήματα. Βεβαίως. Του καθενός, εμείς πάντα είμαστε με το γέλιο. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας, αλλά πάντα γελάμε, πάντα είμαστε ευχάριστοι. Και να προσφέρουμε το καλό πράγμα. Ακριβώς. Και η ποιότητα, λέει η νίκη μας, που θέλω να την ακούσω, γιατί είναι η επόμενη γενιά. Η επόμενη γενιά που θα έλεγε κανείς ίσως ότι μπορεί να διάλεγε κάτι άλλο, να ασχοληθεί ή να μάθει. Δεν πάει να πει ότι επειδή οι γονείς πάντα ή οι παππούδες είναι κάπου, ότι τα παιδιά τους ενδιαφέρει. Πολλές φορές δεν θέλουν καν. Δεν θέλανε, αλλά μετά το σκεφτήκανε. Έτσι. Για πες μου, Νίκη, για να σε ακούσω. Καλησπέρα σας. Και εγώ και ο αδερφός μου Νικόλας. Έχουμε ενεργά στην επιχείρηση. Ο Νικόλας νιώσε το βράδυ. Πολύ ωραία. Είναι εδώ γιατί τρέπεται. Δεν πειράζει. Το πρωί εγώ και μαζί βοηθάμε τη μαμά και τον παπά και τους βοηθάμε για να πάμε για ένα βήμα παρακάτω. Ακριβώς. Ναι. Η ζωή πάει πιο κάτω, εξυγχρονιζόμαστε, μπαίνουμε στα δεδομένα και στις ανάγκες της περίοδου που ζούμε. Χαίρομαι που όλο αυτό το επίτευγμα συνεχίζεται από εσάς. Γιατί όπως είπαμε δεν είναι πάντα έτσι. Τα παιδιά πολλές φορές δεν τους αρέσει, βλέποντας το άγχος των γονιών, το στρες, το ξενύχτη, έτσι, γιατί εδώ είναι και ένα μεγάλο κομμάτι το ξενύχτη. Πολλές φορές ασχολούνται με κάτι άλλο στη ζωή τους. Πώς αισθάνεσαι που υπάρχει μια τόσο μεγάλη παράδοση και μια ευθύνη, Νίκη? Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και για το όνομα του παππού. Γιατί όπως είπε η μαμά, εδώ μεγαλώσαμε κι εμείς και εμείς, δηλαδή όλα τα εγγόνια του παππού, όλα μου τα ξαδέρφια εδώ πέρα, και έχουμε δει από, και εμείς από τις παλιές εποχές μέχρι και τώρα, δηλαδή ο Φούρνος, ότι ο κόσμος χρόνια τώρα μας στηρίζει, δηλαδή από μικρά που είμαστε εδώ πέρα μέχρι τώρα. Δεν έχουμε δει άνθρωπο να μην τον έχουμε, να τον έχουμε χάσει. Είναι ακριβώς. Χρόνια τώρα εδώ. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι είναι η ποιότητα, είναι η ευγένεια. Ακριβώς. Είναι ο καθημερινός αγώνας που κάνουμε για εκείνους. Και ότι το μεγαλύτερο ευχαριστώ είναι αυτή η προτίμηση. Δηλαδή, ευχαριστούμε όλους. Δεν μπορώ να ξεχάσω τις εικόνες που έχω δει εδώ Πάσχα, Χριστούγεννα, αλλά και καθημερινά. Δηλαδή, όχι μόνο από τους Καλλίνους, από Καλλίνους που είναι στη Ρόδο, Αυστραλία, Βέλγιο. Έτσι. Κάθε καλοκαίρι χαμός. Έτσι. Δηλαδή, μόνο έχει βάλει η οικογένεια γερές βάσεις. Ναι. Η μαμά τώρα βέβαια συγκινήθηκε και το καταλαβαίνουμε απόλυτα, γιατί έχει εδώ ατέλειωτες σκέψεις και θύμησες, αλλά. Παράλληλα, φαντάζομαι ότι νιώθετε και περηφάνεια, έτσι δεν είναι? Περηφάνεια γιατί συνεχίζετε αυτές τις ωραίες συνταγές για το εφτάζιμο που το περιμένουμε σε λίγο να βγει ζεστό, έτσι, και να μοσχομυρίσει ο τόπος, αλλά και για τα παιδιά τα οποία ακριβώς αυτό αισθάνονται, ότι υπάρχουν γερές βάσεις, είναι περήφανα και θέλουν να συνεχίσουν και να το ακόμη να το επεκτείνουν περισσότερο αυτό που έμαθαν, αυτό που είναι όλο το βίωμά σας, η ζωή σας. Έτσι δεν είναι, Νίκη μου? Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με χαμόγελα όμως και με ευχές. Ελάτε πιο κοντά και οι δυο, ανάμεσα στα ωραία μελομακάρονα, τα σκέτα, τα σοκολατένια, τους κουραπιέδες, τα βουτήματα και το ψωμί που μοσχομυρίζει ο τόπος, να πούμε ευχές σε όλο τον κόσμο. Να πούμε ευχές, να πούμε ότι ο κόσμος θα μας βρει και τις γιορτινές μέρες ανοιχτά και το απόγευμα. Μπορεί επίσης να μας βρει και με delivery στο σπίτι του. Και πολύ ωραία. Δώστε ένα τηλέφωνο. Στο 23353. Πολύ ωραία. Και μπορεί να βρει ό,τι θέλει. Από μελομακάρονα, με σοκολάτα ή σκέτα, κουραμπιέδες, το φτασμό του, τα παξιμάδια τα καθιερωμένα.
βουτήγματα, νηστίσιμα για τις μέρες. Ναι, ναι, μέχρι και τα Χριστούγεννα. Τα δερά, όλα. Τα πάντα. Όλα λοιπόν στην πόρτα τους με ένα τηλεφώνημα. Ευχόμαστε να είναι καλά όλος ο κόσμος. Ο καινούργιος χρόνος να μείνει. Έτσι, έτσι, να διώξει όλες τις άσχημες καταστάσεις. Έτσι, να είναι αγαπημένες και ενωμένες. Με υγεία και αγάπη. Σας εύχομαι καλή δύναμη πάνω απ' όλα, γιατί είναι η καλύτερη ευχή στον αγώνα που κάνετε κάθε μέρα για να εξυπηρετήσετε τόσο κόσμο. Το ότι έχει μπει σφραγίδα της ποιότητας, των καλών υλικών και του τέλειου αποτελέσματος, αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, εντός και εκτός. Εγώ θέλω να σας πω να συνεχίσετε με μεράκι αυτό που έχετε μάθει από τους γονείς, από τους παππούδες, μέσα σε αυτόν τον πανέμορφο ζεστό χώρο, και είμαστε εδώ, σας στηρίζουμε, σας αγαπάμε και σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλές γιορτές με υγεία, χρόνια πολλά. Και εγώ θα επικεντρωθώ εδώ στα υπέροχα βουτήματα, στους κουραμπιέδες, στα μελομακάρονα, μελομακάρονα με σοκολάτα, το ψωμί, το παραδοσιακό, το χωριάτικο, τα βουτήματα, τα κουλουράκια και έτοιμα τα εφτάζημα σε λίγα λεπτά μόλις. Σονίτη, χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας και θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε δύο λόγια και για τον δικό σας επαγγελματικό χώρο που βιώνει το δεύτερο lockdown. Μια χρονιάς γεμάτο ανατροπές. Γεια σας. Πρώτα απ' όλα καλές γιορτές να έχουμε. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά. Να έχουμε δύναμη να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία. Πιστεύω ότι το δεύτερο lockdown είναι εξίσου όπως και το πρώτο. Εμείς σαν εταιρεία και σαν κατάστημα Σονίτης, όσο μπορούμε εξυπηρετούμε τον κόσμο μας. Έχουμε το e-shop μας, έχουμε το facebook μας, έχουμε τα τηλέφωνά μας. Αυτό το οποίο όμως θέλω πολύ να πω στους πελάτες μας είναι ότι επειδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από τις παραδόσεις των εταιριών, των μεταφορικών, καλό θα είναι να έρχεται σε εμάς με τηλεφωνική συνεννόηση, ώστε να μπορέσουμε να το εξυπηρετήσουμε όσο γρηγορότερα μπορούμε. Καταλαβαίνουμε. Αυτό. Σε πολλά επίπεδα έχουν ανατραπεί τα πάντα, το καταλαβαίνουμε. Ήταν μια χρονιά πέραν των συνηθισμένων, αλλά και δεν φανταζόμασταν πως θα επιθυμούσαμε τόσο πολύ την παλιά μας ρουτίνα, έτσι κύριε Σονίτη, την παλιά μας καθημερινότητα, που ελπίζουμε βέβαια να τη βρούμε σιγά σιγά μέσα στο 2021. Και εγώ το ελπίζω, όπως το ελπίζει και όλος ο ελληνικός λαός. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι να έχουμε δύναμη, το επαναλαμβάνω. Πιστεύω ότι θα το περάσουμε για αυτόν τον γάβο και θα είναι όλα μια χαρά όπως ήταν και πριν, ίσως και καλύτερα. Καλύτερα όπως το λέτε, γιατί κάθε τι που έρχεται μας κάνει πιο δυνατούς, πιο έμπειρους. Μας κάνει να κάνουμε δεύτερες και τρίτες σκέψεις σε διάφορα άλλα τα οποία ποτέ δεν σκεφτήκαμε. Έτσι δεν είναι? Και φαντάζομαι και για τα παιδιά και για τους πολύ νεότερους κάτι τέτοιο. Σωστά. Τα παιδιά που είδαν την εκπαίδευσή τους να γίνεται από το σπίτι. Πολύ καλό. Έτσι. Και μάθαμε και αυτό το καινούριο σύστημα. Άκριο. Θεωρώ ότι είναι αρκετά καλό με την έννοια του ότι η τεχνολογία πλέον είναι μέσα στην εποχή μας και βοήθησε πολύ και τους γονείς και τα παιδιά να μπορέσουν να μπουν σε αυτό το κομμάτι, το οποίο ήταν δύσκολο. Σίγουρα ήταν δύσκολο. Ναι. Με προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι και αυτό που μάθαμε καλό είναι. Έτσι είναι όπως το λέτε, γιατί φανταστείτε να μην υπήρχε αυτή η επικοινωνία τόσο για το σχολικό, τη σχολική κοινότητα, όσο και για όλους εσάς και εμάς που μπήκε η τηλεεκπαίδευση, η τηλεδιάσκεψη, η τηλεεργασία, έτσι. Σωστά. Το take away, το click away, μιλάμε. Η παράδοση εκτός. Ακριβώς. Το 2020 πραγματικά έχει φέρει πάρα πολλά καινούρια. Αλλά το μόνο που είμαστε τυχεροί σε εισαγωγικά είναι η επικοινωνία που με την τεχνολογία πια μπόρεσε να είναι καλή σε ικανοποιητικό βαθμό και πολλοί κόσμος να εργάζεται από το σπίτι. Πολύ σωστά. Έτσι εμείς είναι. Το παράδοση έξω, θέλω να σας πω ότι είναι, γίνεται με όσο το καλύτερο τρόπο.
η παράδοση στο σπίτι σας, αν θέλετε. Mm-hmm. Απλώς επιμένω και τονίζω ότι ναι. πρώτα πρέπει να είστε σε μια συνεννόηση τηλεφωνική, αν είναι δυνατόν με εμάς. Καλό είναι το Messenger μας, mm-hmm. καλό είναι το Facebook μας, το e-shop μας. Ωραία, σημαίνε. Πολύ ωραία. Όλα είναι πολύ καλά, αλλά επειδή επαναλαμβάνω ότι οι μέρες είναι πολύ δύσκολες, καλό θα είναι να μας ενημερώνετε και εμείς να σας ενημερώνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα mm-hmm. για την παράδοση των προϊόντων των οποίων επιθυμείτε. Άρα τηλεφωνούν στο 29300 και συνεννοούνται με εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Έτσι. Δύναμη και υγεία σε όλους. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, να χαίρεστε την οικογένειά σας και καλή δύναμη σε όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας, κύριε Σονέτη.